Οι φωτογραφίες που βλέπω εδώ αυτή τη στιγμή μπροστά μου στο διαδίκτυο δεν βοηθούν να αναγνωρίσω αν είναι ο Παλιοκώστας ή όχι. Αν λοιπόν μου λέγατε είναι αυτός ο Παλιοκώστας συγκρίνοντας με φωτογραφίες παλιές, θα έλεγα ότι δεν βλέπω καμία ομοιότητα. Άρα είναι τι μπορεί κάποιος να κάνει για να αλλάξει όντως τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και να περάσει σαν μη παρατηρήσιμος, ειδικά άμα είναι διαβόητος κακοποιός. Εκείνο που μπορεί να κάνει, ειδικά σαν τον κύριο Παλιοκώστα, είναι πρώτον να βάλει μαλλιά. Αυτό του αλλάζει, μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ. Όλο τη συνέχεια. Επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει κάποια ηλικία, ένα εκτεταμένο facelift θα του αλλάξει τελείως τα στοιχεία και θα μπορεί να του δώσει τουλάχιστον και 10 χρόνια πίσω σε σχέση με την προηγούμενη ηλικία του. Στη συνέχεια, αν θέλει να κάνει ακόμα πιο δραματικές αλλαγές, μπορεί να τις κάνει, όπως να βάλει λίπος ή αλουρονικό σε διάφορα σημεία του προσώπου του. Υπάρχουν κάποιες ρήτρες οι οποίες πρέπει να ακολουθούν έτσι ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι πρόκειται για κάποιον κακοποιό? Καθόλου. Γιατί πρώτον υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, αν οποιοδήποτε κακοποιός έρθει στην πόρτα μας. Πρώτον, να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω κάποιος πλαστικός θα ήξερε ότι είναι κακοποιός. Δηλαδή, αν έβλεπα το πρόσωπο του κυρίου Παλιοκώστα να ερχόταν στο γιατρό μου, δεν θα μπορούσα άντε να τον είχα χειρουργήσει χωρίς καν να ξέρω ποιο είναι, αν μου είδε ένα άλλο όνομα. Η επεμβάση facelift είναι όταν περνάμε κάποια ηλικία, 40-45, όταν αρχίζει πλέον να κρεμάει και να χάνει όγκο το πρόσωπο και ο λαιμός. Οπότε αυτά είναι στοιχεία που με ένα facelift τα έρουμε με αποτέλεσμα να φαίνει το πρόσωπό μας τουλάχιστον 10-15 χρόνια πιο νέοι. Άρα λοιπόν τα κάνουν είτε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και τα νεανικά στοιχεία βοηθούν πάρα πολύ στην εξάσκηση του επαγγέλματός τους. Φυσικά είναι γυναίκες οι οποίες έχουν μια ιδιαίτερη αίσθηση με το ωραίο.